ποιες θα είναι οι ουσιώδεις μεταβολές στο πλαίσιο για την αναδοχή και την τεκνοθεσία και ποιο είναι το πολιτικό και αξιακό τους υπόβαθρο. Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το θεσμό της αναδοχής, αλλά ακόμη και για τις διαδικασίες της υιοθεσίας. Εμείς επιθυμούμε, άρα το πρώτο που κάνει αυτός ο νόμος και αυτό επιθυμούμε, είναι να επιταχύνουμε, αλλά και συγχρόνως να πολλαπλασιάσουμε τις περιπτώσεις αναδοχής και υιοθεσίας, κάνοντάς τις κτήμα του ελληνικού λαού, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι δύο θεσμοί είναι οι πιο αποτελεσματικοί θεσμοί για την παιδική προστασία. Υπάρχει ένα θλιβερό γεγονός. Από το 2010 μέχρι το 2015, δηλαδή που αναλαμβάνουμε εμείς, αλλά και μετά, ο αριθμός των αναδοχών και των υιοθεσιών μειώνεται συνεχώς. Υποδιπλασιάστηκε. Αυτό κάτι σημαίνει. Πρώτο, θέλουμε ακριβώς την ανάποδη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Το δεύτερο που θέλουμε να κάνουμε, να αποκτήσει όλη η διαδικασία κοινές αρχές διαφανής και να αποκτήσει και το κράτος για πρώτη φορά εικόνα σαφή για το πόσα παιδιά προτίθενται να δοθούν σε αναδοχή ή υιοθεσία και πώς είναι υποψήφιοι οι γονείς γι' αυτό. Αυτή την εικόνα μέχρι σήμερα δεν την έχει το κράτος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μείζον. Άρα ο νόμος επιχειρεί αυτό. Πρώτο. Το δεύτερο που επιχειρεί είναι να περιγράψει με σαφήνεια τη διαδικασία από τη στιγμή που ένα παιδί μπαίνει σε ένα ίδρυμα ή επιθυμεί ο γονιός του να το δώσει για αναδοχή ή για υιοθεσία. Οι κανόνες εδώ τώρα γίνονται σαφείς, είναι διαφανείς μέσα στα πλαίσια βέβαια πάντα τη στήριξη των προσωπικών δεδομένων, με την έννοια ότι τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού ή του υποψήφου γονέα είναι απολύτως προφυλαγμένα και απόρριτα. Όμως, το κράτος λέει ότι αν ένα παιδί πρέπει και σε πόσο διάστημα να δοθεί ώστε να μην μένουν τα παιδιά μέσα στα ιδρύματα, γιατί πια είναι παγκίνως αποδεκτό και επιστημονικά ότι κάθε μέρα παραμονή στο ίδρυμα είναι βλαπτικό τόσο για την ψυχολογική συγκρότηση του παιδιού όσο και για την νοητική του συγκρότηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτός ο νόμος είναι να επισπεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες, να τις κάνει γνωστές στο Πανελλήνιο, να ενθαρρύνει αυτές τις διαδικασίες με κάθε τρόπο και συγχρόνως να ξεκαθαρίσει τα βήματα που απαιτούνται είτε είσαι παιδί προς αναδοχή ή υιοθεσία, είτε είσαι γονιός ο οποίος θέλεις να γίνεις θετός ή να γίνεις ανάδοχος. Ποια είναι τα βήματα και τι συμβαίνει κάθε φορά? Εμείς θα φτιάξουμε 3 ηλεκτρονικά μητρώα. Στο πρώτο θα εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα παιδιά που είναι σήμερα στα ιδρύματα και που είναι υποψήφια για τις δύο αυτές καταστάσεις που είπα. Σημειωτέων ότι η αναδοχή που στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστή είναι ένας εξαιρετικός θεσμός, διότι δεν ξεκόβει το παιδί από τη φυσική του οικογένεια. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό θεσμός για την ανάπτυξη, την ψυχολογική και νοητική του παιδιού, αλλά συγχρόνως δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλά ζευγάρια να βρεθούν με ένα παιδί σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του, ένα παιδί που θα τους είναι ευγνώμων σε όλη του τη ζωή για αυτό που κάναν γι' αυτό, όπως είδαμε σήμερα όλες τις ανάδοχες οικογένειες, τους ακατάλληλους δεσμούς
που έχουν δημιουργήσει και την περηφάνεια που έχουν οι ανάδοχες οικογένειες για τα παιδιά που τα βοήθησαν σε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους ή και σε όλο το κομμάτι της ζωής τους, αν θέλετε, σε όλη τη ζωή. Άρα θα υπάρχει για πρώτη φορά φάκελος του παιδιού που θα είναι σε αυτό το Εθνικό Μητρό με όλα τα στοιχεία του παιδιού. Έτσι, η τραγωδία που πολλές φορές συμβαίνει όταν έχει υιοθετηθεί και παραδείγματος χάρη μετά την ενηλικίωσή σου ή σε μια μεγάλη ηλικία θέλεις να βρεις τις ρίζες σου και πρέπει να ψάχνεις όλα τα πρωτοδικεία της χώρας για να βρεις το φάκελό σου, εδώ ο φάκελός σου θα είναι προστατευμένος και θα μπορείς να τον ανασύρεις εσύ προσωπικά ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι το πρώτο μητρό. Το δεύτερο μητρό αφορά τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς και τους υποψήφιους θετούς γονείς. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, διότι πρώτον θα πρέπει ηλεκτρονικά να κάνεις μια αίτηση κάπου. Θα σταματήσουν οι ιστορίες των φακέλων που πηγαίνουν έρχονται και χάνουμε στο τέλος τα δεδομένα ή τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολα να ψηφιοποιηθούν εκ των υστέρων, όπως σήμερα το ΕΚΑ έχει κάνει μια τέτοια μεγάλη δουλειά ψηφιοποίηση φακέλων υιοθεσιών και αναδοχών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, το οποίο είναι ένα πολύτιμο υλικό επίσης. Κλείνω την παρένθεση για να πω λοιπόν ότι ένας υποψήφιος θετός γονιός ή ανάδοχος πρέπει να πάει σε έναν από τους φορείς της εποπτείας, της αναδοχής και της υιοθεσίας. Αυτή είναι, παραδείγματος χάρη, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή τα κέντρα κοινωνικής προστασίας που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες των περιφερειών, καταρχήν, ακόμη και στους Δήμους, θα δούμε, είναι μια μεγάλο διάλογος που γίνεται αν πρέπει να πηγαίνει στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή όχι. Εμείς λέμε καταρχήν ναι, θα δούμε υπό προϋποθέσεις. Εάν οι δύο δηλαδή άλλοι φορείς δεν έχουν προσωπικό για να κάνουν αυτή τη δουλειά, επαρκές. Πάει λοιπόν και κάνει μία αίτηση ηλεκτρονική που φέρνει όλα τα στοιχεία προσυμπληρωμένα από τη διασταύρωση που κάνουμε εμείς όλων των δεδομένων και αρχείων του κράτους, όλων των ηλεκτρονικών δεδομένων του κράτους. Πρέπει να γίνει αμέσως μετά μια κοινωνική έκθεση, δηλαδή μια κοινωνική έρευνα, η οποία γίνεται από ένα κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και η οποία κοινωνική έκθεση λέει την καταλήγει στην καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου για το ρόλο που θέλει να παίξει στη ζωή του ως ανάδοχος ή θετός γονιός. Μόλις γίνει αυτή η κοινωνική έκθεση, η οποία σήμερα δυστυχώς κρατάει πάρα πολύ λόγω έλλειψης κοινωνικών λειτουργών, θα σας πω μετά τι κάνουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Μόλις γίνει λοιπόν η κοινωνική έκθεση, αναρτάται στο ειδικό μητρό αυτών των φορέων που προείπα, εκεί που κάνει δηλαδή την αίτηση, η καταλληλότητα, η υποψηφιότητα. Αμέσως μετά θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν θα είναι μεγάλο, δεν θα είναι σε διάρκεια μεγάλο, όμως είναι πολύ σημαντικό. Μαθαίνει τότε πώς θα συμπεριφερθεί στο παιδί, τι πρέπει να κάνει, αλλά και όλες του τις υποχρεώσεις. Και βεβαίως τα δικαιώματά του. Και όταν περάσει αυτό το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό, τότε αναρτάται στο Εθνικό Μητρό Υποψηφίων Θετών και Ανδόχων Γονέων. Με αυτή τη διαδικασία την πολύ σαφή που σας περιέγραψα, που θα την ξέρει ο καθένας πια. Έχουμε δύο μητρώα ηλεκτρονικά, προστατευμένα για το απόρριτό τους και έχουμε τις δύο μεγάλες δεξαμενές. Και το κράτος πια ξέρει ότι έχω τόσα παιδιά και έχω τόσους υποψήφιους γονείς. Και ξέρει ότι τώρα είμαι έτοιμος
σαν κράτος, να κάνω αυτό που λένε την ταύτιση γονιού και υποψήφιου παιδιού. Υποψήφιου γονιού και παιδιού. Πάλι εδώ έχουμε ένα τρίτο μητρό που παρακολουθεί αυτή την ταύτιση. Απαιτείται πάλι μια έκθεση κοινωνική, κοινωνική έρευνα πάλι, αν δηλαδή ο υποψήφιος γονιός και το παιδί ταιριάζουν. Αυτό επίσης απαιτεί ένα χρονικό διάστημα που γίνεται αυτή η έκθεση. Ο νόμος βάζει τα όρια αυτών των διαστημάτων. Λέει ότι για την πρώτη κοινωνική έρευνα απαιτούνται 6 μήνες, για τη δεύτερη maximum, για τη δεύτερη 1 μήνας και βάζει άρα τα όρια. Άρα δεν έχουμε εδώ μπροστά μας 6 χρόνια, 5 χρόνια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μετά αναλόγως επιλαμβάνονται το δικαστήριο ή οι συμβάσεις που γίνονται, νομικές πράξεις δηλαδή, για να επικυρώσουν τη μία ή την άλλη περίπτωση, αναλόγως και εκ των υστέρων έχουμε πάλι μία υπηρεσία, πάλι δηλαδή ένα φορέα εποπτείας, όπου παρακολουθεί ορισμένα χρόνια το πώς πηγαίνει αυτή η πράξη, η αναδοχή ή η υιοθεσία. Ποιος εποπτεύει τη διαδικασία αναδοχής και τεκνοθεσίας? Την εποπτεύει ο ΕΣΑΝΗ. Ο ΕΣΑΝΗ είναι ο Εθνικός Συμβουλευτικός Φορέας Αναδοχής Υιοθεσίας. Είναι ένας, δεν είναι φορέας ακριβώς, είναι ένα συμβουλευτικό όργανο, το οποίο το ιδρύουμε και γνωμοδοτικό, με πάρα πολλές αρμοδιότητες. Το ιδρύουμε μέσα στο Υπουργείο. Θα στελεχωθεί από ειδικούς του χώρου, από εκπροσώπους των εισαγγελέων, από εκπρόσωπο του συνήγορου του παιδιού, από εκπροσώπους των κέντρων κοινωνικής προστασίας, από το Γενικό Γραμματέα της Πρόνοιας και ούτω καθεξής. Περιγράφουμε λοιπόν από ποιους στελεχώνεται. Βοηθιέται στη λειτουργία του από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φορέα ανεξάρτητο του Υπουργείου. Πιστεύουμε ότι αυτά όλα οι φορείς του δημοσίου που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την κρίση υπέστησαν μια μεγάλη αποδυνάμωση. Είχαν τότε άλλους σκοπούς, να μεταφέρουν αρμοδιότητες του κράτους σε ένα διευρυμένο σύστημα φορέων. Δεν είναι αυτή η άποψή μας σήμερα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργεί εδώ μέσα. Έχει πολύ σημαντικές αρμοδιότητες ο ΕΣΑΝΗ, δηλαδή όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών, παραδείγματος χάρη, για την περίοδο της εκπαίδευσης που σας είπα, των αναδόχων, όχι μόνο την υποπτία και τήρηση των μητρώων, των ηλεκτρονικών, μάλλον να το πω καλύτερα, την τήρηση την κάνει το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο σήμερα έχει και το σύστημα, το Υπρόνοια, κομμάτι του συστήματος θα ενσωματωθεί μέσα σε αυτά που σας λέω, τα Εθνικά Μητρώα. Άρα την τήρηση των μητρώων την κάνει το ΕΚΑ, αλλά την εποπτεία με εκθέσεις που θα του κάνει και το ΕΚΑ, ώστε να βλέπει αν προχωράει ο θεσμός, αν έχει ανταπόκριση ο θεσμός, τι διορθωτικές πράξεις πρέπει να κάνει, πώς τον διαδίδει το θεσμό, πώς πρέπει να τον επικοινωνεί στην κοινωνία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα γίνει μια καμπάνια, ας πούμε, για να υπάρξει κουλτούρα αναδοχής, γιατί δεν υπάρχει. Ναι. Και ο νόμος θα μείνει κενός αν... Αυτές είναι όλες οι δουλειές που θα κάνει ο ΕΣΑΝΗ αυτός, που ιδρύουμε δηλαδή το νέο συμβουλευτικό όργανο και γνωμοδοτικό. Ο οποίος θα ιδρυθεί με τον νόμο, από την ημέρα του νόμου. Ιδρύεται με τον νόμο και επομένως έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες ο ΕΣΑΝΗ και κυρίως πέρα από την εποπτεία διορθώσεις του νόμου. Μπορεί να χρειάζονται διορθώσεις μετά από ένα χρόνο, γιατί με τα στατιστικά δεδομένα που θα έχουμε κάθε τρεις μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος, για όλο το τοπίο, κάθε τρεις μήνες θα υπάρχει ένας έλεγχος και ο ΕΣΑΝΗ θα μπορεί να βγάζει κάποια αποτελέσματα και να λέει πήγα καλά σε αυτό ή δεν πήγα καλά σε εκείνο. Τώρα,
Έχω αφήσει μέχρι στιγμής απ' έξω το μεγάλο νεωτερισμό αυτού του νόμου. Ακόμη και αυτά αν κάναμε, δεν σημαίνει ότι θα επισπεύδαμε τους θεσμούς αυτούς. Ναι. Αυτό δηλαδή που εγώ ζω εδώ καθημερινά μέσα σε αυτό το γραφείο, νεαρά ζευγάρια να έρχονται κλαίγοντας και να μου λένε θέλουμε να υιοθετήσουμε ή να πάρουμε ως ανάδοχοι γονείς ένα παιδί και κυρία Φωτίου περιμένουμε 4 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό πρέπει να σταματήσει, να τελειώνει. Διότι είναι δυνατόν να υπάρχει το οξύμορο να μένουν τα παιδιά μες στα ιδρύματα και να έχουμε γονείς που να κλαίνε υποψήφιους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί άλλο. Επομένως, εκεί σκεφτήκαμε το εξής. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα αυτό προκύπτει από το μεγάλο έλλειμμα που έχουμε κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων κτλ. Στις δομές εποπτείας που μόλις ανέφερα, ένα έλλειμμα που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με χιλιάδες προσλήψεις, διότι θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε αν κάναμε χιλιάδες προσλήψεις. Αυτό δεν γίνεται. Ακόμη και αν ήμασταν εκτός μνημονίων, δεν γίνεται. Που, εν πάση περιπτώσει, πες ότι από το καλοκαίρι του χρόνου πολλοί από τους περιορισμούς αυτούς θα αρθούν. Γι' αυτό σκεφτήκαμε το εξής. Κάναμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Αξιόγλου, λέω εγώ, τον νόμο δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, όπως είναι το ΤΕΕ, παραδείγματος χάρη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αποκτάει τη θεσμική εκείνη υπόσταση που δημιουργεί νέα κατάσταση στον χώρο των κοινωνικών λειτουργών, νέες υποχρεώσεις και αυστηροποίηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των υποχρεώσεών τους. Σημαίνει ότι οργανώνεται σε 13 περιφερειακά τμήματα, σημαίνει ότι έχει πειθαρχικά συμβούλια κτλ. Άρα μπορεί να δημιουργήσει ένα σώμα εκτεταμένο. Σκεφτείτε ότι ο ΣΚΛΕ αφορά 10.000 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι πλέον θα παίρνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους από το ΣΚΛΕ, εφόσον θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επομένως, εκεί μέσα θα δημιουργηθεί σε όλες τις περιφέρειες ένα τεράστια δεξαμενή πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι, εφόσον το ίδρυμα, εφόσον ο φορέας που είναι το παιδί ή που πάει ο γονιός, ο υποψήφιος να κάνει αίτηση, δεν έχει επαρκείς κοινωνικούς λειτουργούς ή τα πρωτοδικεία δεν έχουν επαρκείς κοινωνικούς λειτουργούς να κάνουν την κοινωνική έρευνα, θα δανείζεται από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή με τις υποδεξαμενές της, τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Επομένως, η μεγάλη καινοτομία αυτού του νόμου είναι ότι πια επισπεύδουμε την κοινωνική έρευνα με ένα τεράστιο σώμα κοινωνικών λειτουργών, αλλά και από άλλες ειδικότητες που θα μπορούν πιστοποιημένα να κάνουν, να διεξάγουν την κοινωνική έρευνα.